Ο δρόμος ο οποίος συνδέει από το την παραλιακή οδό και ανεβαίνει πάνω στο νοσοκομείο και στο πανεπιστήμιο, ενώ είχε προβλεφθεί από την εποχή που δεν υπήρχε καν το νοσοκομείο. Από το πανεπιστήμιο είχαν τοποθετηθεί κολόνες φωτισμού εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, δεν λειτουργούσαν. Και ο λόγος που δεν λειτουργούσε ήταν πολύ μεγάλο το έξοδο του φωτισμού για το πανεπιστήμιο. Αυτά ήταν συνδεδεμένα με την ηλεκτροδότηση του πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο λίγες ώρες χρειαζόταν βραδινό φωτισμό, οπότε το εγκατέλειψε. Και έτσι η όλη διαδρομή αυτή ήταν σκοτεινή. Χρειάστηκε μια μεγάλη προσπάθεια και συνδρομή πολλών παραγόντων για να λύσουμε το πρόβλημα. Και επιτέλους λύθηκε. Πρέπει να ευχαριστήσω αυτούς που βοήθησαν και είναι ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία προσφέρει, μαζορίζει τα φωτιστικά σώματα, τα οποία είναι τεχνολογίας LED, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, και τους τεχνικούς οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι επικουρούμενοι και από τους λίγους τεχνικούς που έχει το νοσοκομείο. Το Πανεπιστήμιο πλέον δεν έχει πρόβλημα να καλύπτει το έξοδο, γιατί είναι πολλές φορές μικρότερο από ό,τι με τις παραδοσιακές λάμπες που υπήρχαν, και έτσι μετά το 15 Αύγουστο θα αρχίσει αυτή η δουλειά και θα αρχίσει να έχει φως ο δρόμος που συνδέει το νοσοκομείο με την παραλιακή οδό, που είναι πολύ σημαντικό γιατί έρχεται ο άλλος πονεμένος, αγχωμένος, είναι νύχτα, δεν βλέπεις καθόλου εκεί που είναι η νησίδα, έχουν γίνει κατά καιρούς πολλά. Και οι υπάλληλοι του νοσοκομείου και οι γιατροί και οι επισκέπτες έχουν πέσει πάνω στη νησίδα και έχουν κάνει σοβαρή ζημιά στο αυτοκίνητό τους.